και το όριο του φασισμού. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση σε αυτό? Αυτά έχουμε απαντήσει επανειλημμένως. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι ούτε ακροδεξιό, ούτε φασιστικό, ούτε ναζιστικό κόμμα. Είμαστε εθνικιστικό κόμμα. Εκφράζουμε ένα πολιτικό πρόγραμμα εθνικιστικό όσον αφορά την οικονομία, όσον αφορά τα εθνικά ζητήματα, όσον αφορά τα ζητήματα κοινωνικής ασφάλειας. Μπορούμε να συζητάμε πάρα πολλές ώρες για το πρόγραμμα της Χρυσής Αυγής, γιατί αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβασης ο ελληνικός λαός. Από εκεί και πέρα, μέσα σε ένα χρόνο έχουμε καταφέρει πλέον να έχουμε γραφείο στην πρωτεύουσα κάθε νομού της χώρας. Αυτό εξηγείται με δύο τρόπους. Πρώτον, υπάρχει τεράστια ζήτηση, υπάρχει τεράστια αποδοχή των θέσεων της Χρυσής Αυγής από τους Έλληνες πολίτες. Και δεύτερον, έχω δει κατά καιρούς εκπροσώπους και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ να αναρωτιούνται πώς μπορεί η Χρυσή Αυγή και ανοίγει παντού γραφεία, ποιος τη χρηματοδοτεί. Τη χρηματοδοτούμε εμείς οι ίδιοι, τα μέλη, οι βουλευτές με το μισθό τους. Και με την κρατική χρηματοδότηση που λαμβάνουμε, έχουμε καταφέρει και κάνουμε ένα πολιτικό αλλά και ένα κοινωνικό έργο δράσης κοινωνικής αλληλεγγύης με αυτά τα χρήματα, τα οποία είναι πάρα πολλά, πιστέψτε.